Κάναμε σεφέ στο προηγούμενο επεισόδιο, θα το ξανακάνουμε άλλη μία τώρα. Τα ευκόλως εννοούμενα πάντα αναφέρονται, γιατί καμιά φορά μπορεί κάποιος να ξεχάσει. Ας πούμε, η Μαριάννα Βασιλείου είναι στυλίστρια, παύλα, δημοσιογράφος μόδας. Το λέω γιατί πρέπει να γνωρίζουμε. Έρχεται. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating, trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you steal down, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of every time we ride. Hitting mother up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, with me and get cross later. The future's in my eyes, cause all I want is cash and things. Έλα κοριτσάκι μου εδώ. Τι κοιτάς? Τα παπούτσια. Τα παπούτσια μου ή τα παπούτσια σου? Τα παπούτσια μου. Και πώς σου φαίνονται, ωραία? Ναι, εντάξει, καλά είναι. Μπράβο, καλή επιλογή. Για πού το έβαλες με αυτά τα παπούτσια? Λοιπόν, είναι πρωί. Πηγαίνω Ελευθέριο Βενιζέλο να πάρω από το αεροδρόμιο τις φίλες μου. Και μετά να πάμε για καφεδάκι, πρωινό. Έχουν έρθει τα κορίτσια από την Κύπρο, οπότε είπαμε να βγούμε. Τι ωραία. Να τις πάρω εγώ. Μπράβο. Και πού θα πάτε για καφέ? Κάπου κοντά. Κάπου κοντά πού? Στο αεροδρόμιο? Ναι. Δεν θέλετε να φύγετε από το αεροδρόμιο? Όχι. Θα κάτσετε εκεί για πάντα? Ήρθανε για να είναι στον Ελευθέριο Βενιζέλο, δεν θα πάνε πουθενά αλλού? Έχει ωραίους αεροσυνοδούς εκεί, έχει ωραίους πιλότους. Πού να πάμε εμείς? Θα κάτσουμε και γι' αυτό. Γιατί πηγαίνετε και κάνετε, κάθεστε καραούλι για να βρείτε πιλότο? Εννοείται. Όπου. Okay. Είναι ένα ωραίο επάγγελμα κι αυτό. Γιατί δεν γίνεσαι? Ωραίος άντρας. Α. Όχι, δεν θα το έκανα ποτέ. Αν ήταν έτσι, θα γινόμουν ναυτικός. Μαριάννα, πάλι καλά που δεν έγινες πιλότος. Φαντάζεσαι να είσαι στο αεροπλάνο και να έλεγες, α, εγώ δεν μπορώ να πατήσω αυτό το κουμπί. Δεν μπορώ να πατήσω. Εγώ με αυτό το πιδάλιο έχω αλλεργία. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να κάτσω. Και τώρα που σας το λέω, για να το πιάσω, έχω πάρει αντισταμινικό. Α, δεν γίνεται. Δεν θα μπορούσα εγώ να είμαι πιλότος. Βαθμολογήστε. Ήθελες κάτι να πεις προηγουμένως, πριν το πεις θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται η βαθμολογία. Εντάξει, το περίμενα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες αστοχίες. Ξέχασα και κάποια πραγματάκια που έπρεπε να φέρω. Α. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το προηγούμενο επεισόδιο, στο προηγούμενο επεισόδιο με προβλημάτισε κάπως. Το ότι πίστευαν ότι το 2 που έχω βάλει είναι ανταποδοτικό, ενώ στην προηγούμενη εβδομάδα εγώ έπαιρνα συνέχεια άσο και δεν έβαλα άσο. Ούτε 2, έβαζα 3, έβαζα καλές βαθμολογίες. Και επίσης ότι αναφέρθηκε σε μια κοπέλα ότι έχουν βάλει πιο υψηλή βαθμολογία επειδή απλά την είχαν αδικήσει. Πιστεύεις, Ιωάννα μου, ότι ένα τεσάρι έτσι για να ανεβάζεις μια ψυχολογία είναι δίκαιο πράγμα? Μπορεί να της άρεσε, δεν έχω ακούσει την άποψή του. Μ' άρεσε. Τη άρεσε. Και τώρα με έχει προβληματίσει κατά πόσο αντικειμενικές είναι οι βαθμολογίες. Δεν εννοώ σε μένα. Σε μένα γνωρίζω ότι είναι αντικειμενική, γιατί γνωρίζω ότι έχω κάνει κάποιες αστοχίες και λάθη. Σήμερα εννοείς, ναι. Ναι. Αναφέρεις, γενικά σε μένα. Αναφέρεις το 4 που έβαλε η Ιωάννα στην Έλλη. Ναι, και όχι μόνο η Ιωάννα, αλλά γενικά, ας πούμε, και άλλες κοπέλες που βάζουν διάρκεια μεταξύ τους. Ποιες είναι οι κοπέλες που βάζουν? Γενικά. Γενικά το βλέπω. Εδώ δεν το βλέπω από μία κοπέλα και από δύο. Είναι ειδικά. Δεν καταλαβαίνω. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο με προβληματίζει λίγο αυτό. Δηλαδή, από το προηγούμενο επεισόδιο ξεκίνησα λίγο να το σκέφτομαι. Να απαντήσω εγώ. Γιατί αναφέρονται. Και τα δύο νομίζω σε μένα αναφέρονται. Τουλάχιστον και σε μένα, οπότε να απαντήσω μια εγώ και συνεχίζω. Η αλήθεια είναι ότι. Κοίτα, το τεσάρι όντως αναφέρθηκε σε σένα, αλλά τα άλλα γενικά. Γιατί και σε μένα είπαν ότι είναι ανταποδοτικό, ενώ δεν το έκανα γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η βαθμολογία δεν μπορεί να είναι τελείως αντικειμενική. Mm-hmm. Γιατί όπως και να έχει, μπαίνει μέσα ο ανθρώπινος παράγοντας και τα συναισθήματα του άλλου. Ναι. Ωστόσο, αν η εικόνα σου είναι τόσο εξαιρετική και τόσο τέλεια δουλεμένη, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτός και κανείς δεν μπορεί να το αδικήσει. Ή η δικιά μου εικόνα αντίστοιχα. Εσύ θεωρείς ότι είναι τόσο άστοχο το look σου σήμερα για τρεις άσους? Κοίτα, το καταλαβαίνω ότι ναι, γιατί και εμένα στο backstage, κάτι που το έβλεπα δηλαδή
στο καθρέφτη, κάτι δεν μου άρεσε, κάτι μου έλειπε. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις και εσύ, λοιπόν, ότι ναι, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Είναι μια δυνατή σου ημέρα. Ναι, το καταλαβαίνω, γι' αυτό και όλος το ανέφερα. Απλά με ενόχλησε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θεωρείς το δει ότι στο έβαλε ανταποδοτικά. Ενώ την προηγούμενη. Δεν μίλησα συγκεκριμένα για εσένα. Περίμενε να δει. Εκείνη τη στιγμή όμως σε μένα αναφερόταν στο δικό μου. Ναι, αλλά υπήρξαν δύο διάρκεια. Και γιατί και εγώ σκέφτομαι διάφορα. Mm-hmm. Υπήρξαν δύο διάρκεια και προηγουμένως έβαλα εγώ δύο διάρκεια. Και η αιτιολόγησή σου δεν ήταν επαρκή στα αυτιά μου. Ναι, βρε μάτια μου. Ναι. Απλά η αιτιολόγησή σου δεν ήταν επαρκή για το βαθμό που έβλεπα στα αυτιά μου, για εμένα. Και θεώρησα ναι, ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι, το δύο στο είχα βάλει επειδή μου άρεσαν μόνο δύο πράγματα σε σένα. Γι' αυτό και σου είχα βάλει. Okay. Αν ήταν ανταποδοτικό, πίστεψέ με, όλη την προηγούμενη εβδομάδα που μου βάζες δύο και άσο, η βαθμολογία μου θα ήταν αυτή. Και θεωρώ ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχες μια πολύ καλή βαθμολογία από εμένα. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Τότε δεν μου αρέσει να βγαίνεις και να λες ότι είναι ανταποδοτικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή. Ερωτήθηκα. Περίμενε λίγο. Εκείνη τη στιγμή αναφερόσουν στη δική μου βαθμολογία. Όχι, όχι σε κάποια άλλη. Στη δικιά σου και τη Μαρία αναφερόμουν. Εγώ αρχικά κατάλαβα ότι αναφερόσουν μόνο στη δική μου. Και μετά πήγε η συζήτηση σε σένα. Έβαλα σε δύο άτομα δύο διάρκεια. Και αυτά τα δύο άτομα μου δώσανε πίσω. Κατερίνα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εμένα όλη την εβδομάδα μου είχε βάλει και ένα και δύο. Και εγώ σου έβαλα και τρία και τέσσερα. Οπότε δεν είναι κάτι προσωπικό. Γιατί αν γίνεται κάτι τέτοιο, θα είναι αδικία για τις υπόλοιπες. Τώρα γιατί μου το λες εσύ αυτό εμένα... Γενικά. Αυτό το λέω γενικά. Ωραία. Γιατί έχω προβληματιστεί από αυτό και δεν ξέρω το ποιες το κάνουν και όχι. Και τώρα προσπαθώ απλά να είμαι λίγο πιο προσεκτική και να παρακολουθήσω λίγο για να καταλάβω το τι ακριβώς γίνεται. Okay. Σήμερα γιατί έβαλες ένα λοιπόν? Σήμερα λοιπόν έβαλα ένα, γιατί θεωρώ ότι το παπούτσι με το καλτσάκι που έχει βάλει και το καλσόν της κόβει το πόδι πολύ απότομα και νιώθω ότι η φιγούρα σου δεν είναι κολακευτικό αυτό που βλέπω στα μάτια μου. Τελευταία στιγμή το έβαλα το καλσόν. Ναι. Επίσης βλέπω ένα ελλιπές styling από τη δικιά σου τη μεριά. Το ξέρω, το είπα και εγώ πριν. Μια ζώνη, ένα κάτι, το καταλαβαίνω, απλά λέω για ποιο λόγο έχω βαθμολογήσει έτσι. Το θεωρώ ένα ελλιπές σύνολο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, 1,6 τέλεια, είναι ο μέσος όρος και πηγαίνει στους κριτές.